της εγκρίσης κατά πλειοψηφία. Από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου έτυχε η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογόνου ανθράκων στο Ιόνιο Πέλαγος από τα ελληνικά πετρέλαια. Σε μια περίοδο που η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα από τα επίκεντρα του ενδιαφέροντος σε παγκόσμια κλίμακα για την έρευνα στους υδρογονάνθρακες αλλά και στο φυσικό αέριο, η Περιφέρεια μέσω της Επιτροπής Περιβάλλοντος κλήθηκε να γνωμοδοτήσει για μια στρατηγική μελέτη που κατά κύριο λόγο χωροταξικά δεν την αφορά καθόλου. Αυτό επισημάνθηκε και κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος στην τοποθέτηση του εκπροσώπου των ΕΛΠΕ Γιάννη Γρηγοριού, Διευθυντή Έρευνας και Παραγωγής Πετρελαίου, που ακολούθησε την εισήγηση των υπηρεσιακών. Στην εισήγηση επισημάνθηκε πως θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέρημνα από την εταιρεία σε δύο περιοχές έρευνας που πλησιάζουν τις ακτές της Καστροσικιάς και του Μύτικα αντίστοιχα. Ο κ. Γρηγοριού διευκρίνησε πως η εταιρεία έχει υποβάλει αιτήσεις για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στο Ιόνιο σε τρία διαφορετικά οικόπεδα. Το ένα δυτικά της Κέρκυρας, το δεύτερο βόρεια της Κέρκυρας και το τρίτο στον Κυπαρισιακό κόλπο. Στα υπόλοιπα οικόπεδα, όπως τόνισε ο κ. Γρηγοριού, δεν έχει υποβληθεί καμία αίτηση, επομένως δεν πρόκειται να γίνουν έρευνες στις περιοχές που προσεγγίζουν τα παράλια της Ηπείρου. Η ενημέρωση του κ. Γρηγοριού είχε αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς χαρακτήρισε στρατηγικό στόχο για τη χώρα τις έρευνες για τους υδρογονάνθρακες που μπορούν να προσελκύσουν ξένα κεφάλαια και να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Αν στον Πατραϊκό, που θα κάνουμε γεώτρηση το 2019 με βάση τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή, πάμε να κάνουμε μια γεώτρηση το 2019, βρούμε αυτό που ελπίζουμε, ένα κοίτασμα ανάλογο του πρινού, 100 εκατομμύρια βαρέλια, και αν υποθέσουμε ότι η τιμή του πετρελαίου είναι 60 δολάρια το βαρέλι, που λίγο πολύ είναι τόσο, το ελληνικό δημόσιο θα παίρνει 16 δολάρια το βαρέλι, δηλαδή κάθε χρόνο θα μαζεύει από αυτό που θα παράγουμε γύρω στα 180 με 200 εκατομμύρια ευρώ. Περίπου το 0,1% του ΑΕΠ, που είναι πολλά λεφτά. Έτσι, κόβουμε συντάξεις για αυτά τα πράγματα. Και 40 περίπου εκατομμύρια ευρώ θα είναι για τις περιφέρειες. Γιατί ο νόμος λέει ότι από το 25% φόρος, 5% πηγαίνει στις περιφέρειες. Οπότε είναι μια ανακούφιση για όλους μας, πιστεύω, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η ελληνικά πετρέλαια, μας ακούτε, μας ξέρετε, είμαστε καθημερινά και κοντά στις τοπικές κοινωνίες που δουλεύουμε, προσπαθούμε να κάνουμε όσο μπορούμε και να βοηθάμε. Και το περιβάλλον για μας είναι το πρώτο που θέλουμε να κοιτάξουμε, γιατί είναι η χώρα μας, είναι η πατρίδα μας. Η στρατηγική μελέτη εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με συμβούλους της αντιπολίτευσης από τη Συμμαχία Ηπειρωτών και τη Λαϊκή Συσπήρωση να εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους. Έτσι, γιατί ακούει ο καθένας το Δελφίνι για το Δελφίνι. Προσωπικά θα μπορούσα να πω την άποψή μου, αλλά δεν κάνει τώρα εδώ. Δικό μου λάθος. Είναι ένα οικοσύστημα που προφανώς κάποιοι, οι περισσότεροι μας καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό, που δεν πρέπει να χαθεί η ισορροπία. Πάλι είναι. Ξέρετε πότε οι επιστήμονες θα μπουν στην άκρη. Οι καλύτεροι που έχουμε εδώ και όσοι δεν είναι. Όταν θα αρχίσει η μεγάλη εταιρεία, δεν θα αναφέρω τα ονόματα, δεν αφορά την Επιτροπή τώρα, και θα πει κέρδος. Εκτός ημερήσιας διάταξης, την Επιτροπή Περιβάλλοντος απασχόλησε η συμμετοχή της Περιφέρειας στην Πανηπειρωτική Έκθεση. Το αρχικό και μάλλον ανεπιφύλακτο ναι διαδέχθηκαν οι επιφυλάξεις και οι προϋποθέσεις που έθεσε τελικά η Επιτροπή για τη συμμετοχή της Περιφέρειας, αφού ο Περιφερειακός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του ΠΕΑΚΙ, Σπύρος Πάικας, τόνισε πως δεν υπάρχει συμφωνία για τη διεξαγωγή της έκθεσης στο Πανηπειρωτικό. Η πρώτη προϋπόθεση είναι η έκθεση από την Επιτροπή Διοίκησης του ΠΕΑΚΙ. Η έκθεση αυτή δεν έχει δοθεί. Η εταιρεία έχει ενημερωθεί για ποιες ενέργειες θα πρέπει να προωθεί μέχρι το τέλος Μαρτίου, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα στην επόμενη συνεδρίασή μας. Θεωρώ ότι η απόφαση από αυτού του θέματος θα πάρθει στις αρχές Απριλίου. Άρα λοιπόν πώς συζητάμε ένα θέμα όταν ο ιδιοκτήτης του χώρου δεν έχει αποφασίσει ακόμη και δεν έχει δώσει την έγκρισή του για το επιδιοργάνωση της έκθεσης. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος προχώρησε ομόφωνα στην επανεκλογή του αντιπροέδρου που είναι ο κύριος Πάντος. Για πρώτη φορά με τη νέα της σύνθεση συνεδρίασε την Τετάρτη και η Επιτροπή Κοινωνικών Θεμάτων της Περιφέρειας, που εξέλεξε αντιπρόεδρο για το υπόλοιπο της τρέχουσας περιφερειακής περίοδου την Περιφερειακή Σύμβουλο κυρία Τζένι Τάπρατζη Κίλια. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση των μελών από την πρόεδρο της Επιτροπής Γιούλα Μητροκώστα για τρέχοντα θέματα καθώς και για προτινόμενες δράσεις της προσεχούς περιόδου.